οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην περιοχή, ποιο ρόλο επιτελούν? Οι Αμερικανοί θωρακίζουν τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά τις γεωτρήσεις τους στο τεμάχιο 10. Τα μηνύματα έχουν σταλεί προς την Άγκυρα μέσα από διάφορα κανάλια. Η κάθοδος του Αμερικανού Υφυπουργού συμπίπτει με την ενεργειακή δραστηριότητα της ExxonMobil και αυτό δεν θεωρείται καθόλου τυχαίο, Στέλλα. Κρατάμε πως ο κύριος Φαν θα επισκεφθεί και άλλες χώρες της περιοχής, όχι όμως την Τουρκία. Η Τουρκία προκαλεί φραστικά ήδη στην περιοχή σε διεθνή υδατα διενεργεί έρευνες το Barbaros και δεν αναμένεται για ευνόητους λόγους να πούμε να αντιδράσει, να παρενοχλήσει, να παρεμποδίσει το γεωτρύπανο της ExxonMobil. Ωστόσο, θα καταγράψει η Άγκυρα την ενόχλησή της. Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου πυκνή είναι η κίνηση πολεμικών σκαφών. Αυτό το βλέπει κανείς και όταν ρίξει μια ματιά σε σχετικό χάρτη που διατυπώνεται η κίνηση όλων των πλοίων. Οι Αμερικανοί, πέρα από το στόλο που εδρεύει μονίμως στην περιοχή, υπάρχει ανοιχτά της Κύπρου, να πούμε, και μια φρεγάτα. Μάλιστα, Νατά, σας ευχαριστούμε. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, συνδέομαστε μέσω Skype με τον ανταποκριτή μας.